Εκεί έχει και άλλες δύο, τρεις θέσεις. Έλα, Παναγιώτη, έχει το θέσεις. Μία, δύο, τρεις. Να αναπλώβουμε σε μαζί. Εκτός αν θέλεις να πάρεις τα σκάλα. Λοιπόν. Πηγαίνετε από πίσω, μέσα. Θα το κάνω έτσι τραγουδιστά. Συγχωρείτε, παιδιά. Μπορείτε να κάποια λίγη τη γράφω. Να ακούτε όλοι. Θα το κάνουμε... Το μικρόφωνο είναι. Αλλά θέλει... Κυρία Σιδεριά, άμα θέλει να περάσει μπροστά. Σε έχουν κρατήσει θέση. Η διετία, ξεπέρασε το είναι τα κιλά. Τώρα... αρετή, το ίδιο. Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά. Είμαστε παραπάνω από μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Είμαστε εδώ με τον Βασίλη Σωτηρόπουλο για την παρουσίαση του βιβλίου «Η ελεύθερη συμβίωση, η αυτοκρατορία των συνενέσεων» από τις εκδόσεις Πόλης. Ένα βιβλίο το οποίο εκπρότησε, φαντάζομαι, όψος μερικοί σκέφτονται ότι είναι, όταν το κοιτάζετε, λες ένα νομικό βιβλίο, όταν το ανοίγεις αναρωτιέσαι, είναι ένα νομικό βιβλίο, τελικά. Και τελικά διαπιστώνεις ότι είναι και ένα νομικό βιβλίο, αλλά όχι μόνο. Έχει σίγουρα κάθε, αποτυπώνει, νομίζω, ξεκάθαρα τη στάση και τις θέσεις του Βασίλη σε πάρα πολλά πράγματα. Μου έκανε, ας πούμε, ιδιαίτερη εντύπωση το σημείο που περιγράφει την κοινωνική πίεση τελικά να είναι, να είναι κάποιος σε σχέση, να υπάρχει σε εδώ. Είναι πολύ δύσκολο μάλλον επειδή μου άγγιξε, γιατί καταλαβαίνετε αυτά σου κάνω λίγο. Εγώ δεν γελάτε. Αλλά πέραν αυτού, έχω την αίσθηση ότι είναι και πάρα πολύ σύγχρονο. Πάρα πολύ σύγχρονο γιατί είμαστε σε μια περίοδο που η επικαιρότητα έχει γίνει ολίγον τη ζωφερή. Η επικαιρότητα που αφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις και το πώς παρακολουθούμε συνέχεια κάθε τρεις και λίγο της γυναικοκτονίας. Δεν μπορώ να το αναφέρω. Υπάρχει και ένα παράδειγμα ούτως ή άλλως πάρα πολύ πρόσφατο αυτές τις μέρες με μία ακόμη γυναίκα που ήθελε να φύγει από τον γάμο της. Πράγματι έφυγε από τον γάμο της και τελικά πριν προλάβει να πάρει το διαζύγιο βρέθηκε σκοτωμένη από τον άντρα της. Αυτό, αυτή τη στιγμή τα στατιστικά σε μία χώρα λίγων εκατομμυρίων, όλη αυτή η αριθμία έχει αρχίσει να γίνεται πολύ ανησυχητικό. Και νομίζω ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σαν κοινωνία ότι είναι ανησυχητικό. Σίγουρα δεν έχουμε συμφωνήσει, αλλά βλέπουμε ακόμη και μέσα στην πολιτεία διαφωνίες. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου έναν υπουργό να λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και έναν άλλο υπουργό να λέει ότι υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ούτως ή άλλως αυτές οι διαφωνίες αποτυπώνουν και το πώς αισθανόμαστε όλοι. Λοιπόν, τι έχει το Βασίλη και κάνει εδώ πέρα. Γράφει μία μελέτη για τη συμβίωση, είναι ένα πολύ πρωτότυπο. Φαντάζομαι και νομικά πρωτότυπο ούτως ή άλλως κείμενο, που πέρα από το κομμάτι το νομικό που ο Βασίλης κατέχει πάρα πολύ καλά, έρχεται και σου λέει ότι κάθε μέρα, κάθε στιγμή μίας σχέσης είναι μία στιγμή που ασκείς, που πρέπει να μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμά σου να συνενείσαι. Είναι μία, η συμβίωση είναι μία συνεχής κατάσταση συνένεσης, συνεχής. Ή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλές φορές δεν είναι. Πάντως, είναι μια διαδικασία που μονίμως ο ένας πρέπει να συνενεί για αυτό που του συμβαίνει, πρέπει να είναι μια υπολογιστική μονίμως κατάσταση.
Εμένα προφανώς και δεν μπορώ να ξαναλέω, δεν μπορώ να μην το συνδέσω με την επικαιρότητα, αλλά προφανώς με άγγιξε πάρα πολύ. Και πέρα από το νομικό, που προφανώς έχει πολύ ενδιαφέρον, αφορά το αστικό δίκαιο, την αναγνώριση της πατρότητας, τα δικαιώματα, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα αγγίζει το βιβλίο και τα εξηγεί, νομίζω, αρκετά καλά και για εμάς τους μη μειωμένους. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι ότι σε αφυπνίζει σε αυτό το πράγμα, ότι ζεις σε μια κατάσταση που πρέπει να συνειδητοποιήσεις. Ότι δεν υπάρχει, ότι η ελευθερία προέρχεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι η ελευθερία κάτι που δεν έχει διαδικασίες. Δεν είναι η ελευθερία κάτι που δεν έχει μία μόνιμη. Δεν θα το πω σε μια αλλαγή, χωρίς να θέλω να το κάνω φτηνό, αλλά εν πάση περιπτώσει μία μόνιμη κατάσταση που ο ένας κάνει βήματα μπρος, πρέπει να πάρει ένα πράσινο φως να προχωρήσει, για όλο αυτό το πράγμα γίνεται άρρητα, γίνεται υπόρρητα, πολύ συχνά γίνεται και υποσυνείδητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να γνωρίζουμε ότι γίνεται. Δεν ξέρω πόσους ανθρώπους θα τους τσιγκλήσει να διαβάσουν ορισμένα πράγματα που γράφει το βιβλίο. Σίγουρα είναι ένα βιβλίο που κάποιους που μπορεί να θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία πρέπει να τηρούνται, σίγουρα μπορεί να τους ενοχλήσει σε κάποια σημεία. Δεν είναι όμως ένα βιβλίο που αφήνει πίσω και αυτούς. Δεν είναι ένα βιβλίο που είναι αρνητικό και προς τις παραδοσιακές μορφές. Το αντίθετο θα έλεγα. Τις αντιμετωπίζει νομίζω με μια διάθεση και προστατευτικότητας για τα μέλη τους. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλήφθηκα. Αυτό το κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πολύ συμπεριληπτικό. Γιατί η συμπερίληψη πρέπει νομίζω να είναι πραγματική, αλλά δεν είναι. Έτσι. Και πολύ ανοιχτό βεβαίω σε θέματα πάρα πολύ σύγχρονα που έχουν να κάνουν και με τα παιδιά και με το πώς χειρίζονται οι οικογένειες και τη σχέση με αυτό το μέλος, ακόμη και με τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Εγώ το στείλω και σε μη νομικούς, ξαναλέω, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο έχει και λίγο έτσι σε κάποια σημεία νομίζω και λίγο λογοτεχνική, του βγαίνει και μια λογοτεχνική διάθεση του Βασιλείου, η οποία βέβαια είναι πολύ καλοδοκούμενη. Ειδικά από όσους δεν θέλουν να διαβάσουν ένα ξερόνομικο σύγγραμμα. Το οποίο όμως είπαμε, εξ αρχής. Σίγουρα δεν είναι κάτι τέτοιο. Βασίλη, νομίζω θα το δώσω στον Νίκο το μικρόφωνο και μετά θα προχωρήσουμε για να κάνουμε και λίγο συζήτηση. Τουλάχιστον νομίζω ότι θα ήθελα, επειδή πολλές φορές στις παρουσιάσεις μιλάμε, αλλά όποτε λέμε στον κόσμο να πάρει το λόγο, δεν τον παίρνει. Είναι πάντα κάποιος περίεργος ο οποίος λέει: θέλω να κάνω μια ερώτηση και κάνω μια τοποθέτηση μισή ώρα, αντιλαμβάνομαι τα λεφτά. Θα έλεγα λοιπόν να μην το κάνουμε αυτό αυτή τη φορά. Θα έλεγα να πάρετε, αν θέλετε, το λόγο. Γιατί όλοι μπορούμε να βάλουμε τον εαυτό μας σε θέσεις, στη θέση των ανθρώπων, των καταστάσεων που αφορούν το βιβλίο αυτό. Δεν είναι βιβλίο το οποίο αφορά κάτι ξένο, κάτι που μπορεί να μην αφορά κανένα μας. Αφορά όλους μας. Και αυτό το κάνει για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ, Τζίνα, για την εισαγωγή και τον Βασίλη, τον οποίο δεν γνώριζα μέχρι πρώτην, ως πέρα από τη facebookική μας γνωριμία, αλλά τον σεβόμουν πάρα πολύ ως ένα πάρα πολύ μάχημο δικηγόρο και ένα μάχημο υπερασπιστή των ιδεών και των σκέψεων του από όλα τα φόρου από τα οποία εκφράζει. «Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε στο κρεβάτι σας». Είναι μία φράση που πολλοί από εμάς που δεν ανήκουμε στους ανθρώπους που συνάπτουμε σχέσεις που συνάδουν με την ετεροκανονικότητα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι μία αρκετά επίπονη φράση και είναι ταυτόχρονα και ένα από τα επιχειρήματα που άκουγε έστω συχνά κανείς από εκείνους που θεωρούν πως οι ομοφιλόφιλοι ή οι άνθρωποι που επιλέγουν την πολυσυντροφικότητα, τα διεμφυλικά άτομα που συνάπτουν σχέσεις. Είναι ένας από τους λόγους που όλες αυτές οι σχέσεις είναι καλές και καλοδεχούμενες, αρκεί να περιορίζονται πίσω από τους τέσσερις τοίχους της ιδιωτικής ζωής, ότι δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν, ότι δεν μπορούν να απολαμβάνουν την ίση μεταχείριση και τα ίσα δικαιώματα που απολαμβάνουμε οι υπόλοιποι. Και μέχρι πρότινος ήταν φυσικά και η φιλοσοφία που διέπε και το ποια ήταν η πραγματική κατάσταση για πολλούς από εμάς, που δεν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τις σχέσεις μας και να τις κανονικοποιήσουμε και να απολαμβάνουμε τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν και οι υπόλοιποι. Το κράτος δεν μπορούσε να τις νομιμοποιήσει, δεν το ενδιέφερε τι κάναμε στο κρεβάτι της.
Στην άλλη πλευρά είναι νομίζω και η ίδια φράση που χαρακτηρίζει και την κοινή αντίληψη γενικά κοινωνικά για όσους συμβιώνουν σε σχέσεις που παραμένουν αρρύθμιστες από το δίκαιο. Πολλοί από εμάς είτε από πεποίθηση είτε από αντιδραστικότητα καμιά φορά και πολύ συχνά και από έλλειψη δυνατότητας δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε, δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε, δεν θέλουμε να προβούμε εν πάση περιπτώσει σε σύναψη συμφώνου συμβίωσης ή σε γάμο. Και εμείς παρόλα αυτά, όπως είπε η Τζίνα, έχουμε συνενέσει καθημερινά, έχουμε δώσει την ελεύθερη και σύμφωνη μας γνώμη, να συμπάρχουμε με έναν άνθρωπο με μια συνείδηση ότι χτίζουμε μαζί μια κοινή ζωή, καθημερινή ζωή. Μπορεί να μην το έχουμε πειροποιήσει με δικηγόρο, με παπά ή με κουμπάρο, αλλά το κάνουμε πραγματικά. Και βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης μαζί με τους συντρόφους μας. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει πρώτο ξεκινήσω να διαβάζω το βιβλίο, αλλά ανάμεσα τους ανήκω και εγώ και δεν ξέρω γιατί δεν είχα δει ποτέ την ίδια μου τη σχέση με αυτή την ορολογία και με όλα τα ζητήματα τα οποία θα έφυγε ο Βασίλης στο βιβλίο του. Γνώρισα τον σύντροφό μου πριν από 10 χρόνια, όταν ήμασταν ακόμα πολύ μικροί συμφοιτητές σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Η σχέση μας έχει περάσει από πολλές εκφάνσεις, από τη συνύπαρξη στους γειτόνες του πανεπιστημίου, στη σχέση εξ αποστάσεως με την απόσταση του Ατλαντικού ανάμεσα. Και πλέον στην επανένωση ευτυχώς στην Ελλάδα, πέρασε από διάφορα κύματα και διαφορές, αλλά στο πυρήνα παρέμενε ακριβώς αυτό που ανέφερε η Τζίνα. Μια κοινή απόφαση που επικαιροποιούταν καθημερινά να ζήσουμε μαζί και να χτίσουμε μαζί ένα κοινό βίο. Συχνά στεγόμαστε με φίλους και γνωστούς ότι είμαστε παντρεμένοι, παρότι αυτό δεν ισχύει, θα μπορούσε να ισχύει και μεγάλο στη χώρα μας. Ωστόσο, μέχρι να καταφέρουμε και οι ίδιοι να γεφυρώσουμε το χάσμα της επικοινωνίας που παραμένει με διάφορους κοντινούς μας ανθρώπους, μεταξύ άλλων και την οικογένειά της, δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Είναι κάτι που πολύ εύστοχα θίγει ο Βασίλης στο βιβλίο του. Μπορεί να έχουμε τα δικαιώματα ή την επιλογή να εξασκήσουμε κάποιο δικαίωμα, όπως πλέον να συνάψουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πολλοί από εμάς μπορούμε να το κάνουμε, χωρίς έστω αυτό να συνοδευτεί και από ένα κόστος. Παραμένουμε λοιπόν οι δυο μας για μια ολόκληρη δεκαετία σε ένα καθεστώς ευτυχισμένης και ελεύθερης συμβίωσης και πολλά από τα πράγματα τα οποία θίγει ο Βασίλης στο βιβλίο του ενδέχεται να τα συναντήσουμε μπροστά μας. Με περιπτώσει ότι η δική μας λοιπόν καταπιάνεται στο εξαιρετικό αυτό βιβλίο Η Ελεύθερη Συμβίωση Αυτοκρατορία των Συνενέσεων ο Βασίλης. Και ξεκινάει με την παραδοχή ότι η περιοχή αυτή που εξετάζει είναι σε βαθμό μεγάλο βαθμό αρρύθμιστη, χρησιμοποιεί τον όρο terra incognita, μου αρέσει ιδιαίτερα, και θα συμπληρώσω πως πολλές φορές παραμένει εκτός, όχι μονάχα εκτός από το βλέμμα το νομικό, αν θέλετε, αλλά και εκτός της αντίληψης και του ενδιαφέροντός μας. Δεν σκεφτόμαστε όταν οι σχέσεις μας παραμένουν σε ένα καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης, τι σημαίνει ακριβώς αυτό νομικά, τι μπορεί να συμβεί σε διάφορες περιπτώσεις. Και τολμώ να σας πω ότι ακόμα και εγώ, ίσως και από αντίδραση, λόγω του ότι δεν έχω προβεί σε κάποια σύναψη, δεν είχα σκεφτεί πολλές από τις πτυχές που συνάντησα σε τούτο το βιβλίο. Δεν είχα αναρωτηθεί ποιες είναι οι νομικές εκπτώσεις του καθεστώτος της σχέσης μου, τι μπορεί να συμβεί αν μια σειρά από ατυχή γεγονότα χτυπήσουν την πόρτα του σπιτιού μου, τι μπορεί να συμβεί αν πάθω κάτι και βρεθώ στο νοσοκομείο και ο σύντροφός μου δεν θα μπορεί να πάρει αποφάσεις για την ιατρική μου κατάσταση, τι θα συμβεί αν αποβιώσω και επιζώντας. Σύμβιος της σχέσης μου, ίσως δεν μπορεί να μείνει στο διαμέρισμά μου, διότι δεν αναγράφεται πουθενά στον λόγο συμβόλαιο και δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες άμυνες, αν θέλετε, για να υπερασπιστούν αυτή τη σχέση. Λανθασμένα λοιπόν, ακόμα και εγώ ίδιος θεωρούσα ότι επειδή ακριβώς η σχέση μου παραμένει κάτι που περιβάλλεται από τη σφαίρα της ιδιωτικότητας, όντως αφορά μόνο εμένα και το κρεβάτι μου. Και δεν είχα αναλογιστεί ότι πράγματι υπάρχουν πάρα πολλές αυτές συνέπειες. Από εκείνη. Το πρώτο πράγμα που αποκόμισα λοιπόν από το βιβλίο ήταν το γεγονός πως αυτή η κάπως ενστικτόδης προπαίθησή μου και αντιδραστική, αν θέλετε, κλονίστηκε. Είμαι και ο ίδιος εξαιρετικά προστατευτικός απέναντι στην έννοια της ιδιωτικότητας και της ιδιωτικής ζωής και θεωρούσε ότι ο νόμος ίσως δεν πρέπει να παρεμβαίνει πάρα πολύ σε όλα αυτά τα οποία είναι πολύ πολύτιμα και προσωπικά για εμάς. Ίσως καλώς κάνει καμιά φορά και δεν τα ορίζει. Τι δουλειά έχει η νομοθεσία στην κρεβάτια μας. Ύστερα από μερικές σελίδες κατάλαβα ότι ήταν μια λάθος προσέγγιση αυτή. Και ακριβώς γιατί ο νόμος οφείλει να ακουμπάει να εφάπτεται πάνω στις σχέσεις των ανθρώπων, όχι για να τους χαλιναγωγεί, για να τους περιορίζει και να τους χειραγωγεί, αλλά για να ρυθμίσει τα ζητήματα για τα δικαιώματα και την ελευθερία και την αυτονομία τους μέσα ακριβώς αυτή
την κατάσταση. Για να αμυνθεί δηλαδή τελικά και να υπερασπιστεί τις ίδιες τις ιδιωτικότητες απέναντι στις παρεμβάσεις και τις αδικίες. Το δεύτερο που αποκόμουν, σαν τον μόνο που είναι ότι πρέπει να διαβάζω πιο συχνά νομικά βιβλία. Τουλάχιστον αν είναι τόσο αριστοργηματικά γραμμένα όπως το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί η ελεύθερη συμβίωση από την κρατηρία του συνενέσεων του συγκεκριμένου βιβλίου να μην ανοίξει σε μια κατηγορία που συνήθως ανάγει σε best seller ή που συγκινούν τους αναγνώστες και το ενδιαφέροντός του και τα ενδιαφέροντά τους. Σε συγκεκριμένη περίπτωση για μένα είναι ξεκάθαρο πως ο δημιουργός του βιβλίου το έχει γράψει φορώντας πολλά πολλά καπέλα στη ζωή του. Ο Βασίλης κράτησε όλα τα ισχυρά όπλα ενός νομικού στο συγκεκριμένο βιβλίο. Την πλούσια βιβλιογραφία, την πάρα πολύ ξεκάθαρη δομή που παίρνει τον αναγνώστη από το χέρι και τον ταξιδεύει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Την μεθοδικότητα στη σκέψη. Αλλά πέταξε από πάνω του διάφορα από τα στοιχεία τα οποία καθιστούν τα νομικά βιβλία καμιά φορά λίγο ατιμοφιλή. Δηλαδή το ξύλινο λόγο, τις επαναλήψεις ή το δύσκολο δυσπρόσιτο ύφος. Και ταυτόχρονα θα συμφωνήσω με την Τζίνα, ότι συνδυάζει πολλά από τα εργαλεία που συναντά κανείς ακόμα και στα μυθιστορήματα. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο ίδιος έχει υπάρξει και λογοτέχνης. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιεί πολλά από τα εργαλεία ενός πολυμήχανου συγγραφέα. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά πλούσιο σε εικόνες και μεταφορές. Έχει μια αντιπαραβολή σκέψεων που συχνά αφοπλίζει τον αναγνώστη και τον εκπλήσει. Και αμέτρητα ρητορικά ευρήματα. Και όλη αυτή η προσπάθεια ολοκληρώνεται με κάτι το οποίο θεωρώ απογειώνει το βιβλίο, το οποίο είναι ένα επίμετρο στο οποίο ο συγγραφέας αφαιρεί πια το καπέλο του νομικού. Εκθέτει πολύ προσωπικές σκέψεις και πεπιθήσεις με ένα ύφος που πραγματικά θύμιζε ποιήση. Και νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του βιβλίου ότι τελικά ένα νομικό βιβλίο καταλήγει πολλές φορές να σε συγκινεί, να σου προκαλεί συναισθήματα και όχι μόνο σκέψεις και προβληματισμούς. Σχετικά τώρα με τη θεματολογία του βιβλίου, εκείνο το τρίτο που αποκόμισα είναι πως το ζήτημα της ελεύθερης συμβίωσης είναι ένα ζήτημα πολύ διαχρονικό. Παρότι πολλά από τα κεκτημένα, αν θέλετε, τα οποία θεωρούμε ίσως δεδομένα και αφορούν το καθεστώς συμβίωσης και των σχέσεων, είναι πάρα πολύ πρόσφατα. Μόλις το 1989 η Δανία θέσπισε το θεσμό του Συμφώνου Συμβίωσης. Η χώρα μας μόλις το 2008 συνέταξε ένα πρώτο πλαίσιο, μόλις το 2015 το έκανε, μας έδωσε το δικαίωμα να συμμετέχουμε σε αυτό ως ομοφυλόφιλοι. Και παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα, ακριβώς ίσως επειδή οι ανθρώπινες σχέσεις μας προκαλούν μία μηχανία, θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ προσωπικό, είναι ζητήματα τα οποία δεν σκεφτόμαστε και δεν θίγουμε πολύ συχνά. Και δυστυχώς τα ζητήματα αυτά παραμένουν είτε κομμάτια στεισμών και ανεκδότων, είτε ζητήματα με τα οποία μπορούμε να καταπιάνονται μόνο τα ερωτικά μυθιστορήματα ή η άρλεκινη λογοτεχνία, αν θέλετε. Αυτό δεν ισχύει και δεν πρέπει να ισχύει, γιατί αυτά τα πιο ιδιωτικά και συναισθηματικά κομμάτια της ζωής μας έχουν πάρα πολύ απτές συνέπειες. Και ο Βασίλης ξεπερνάει το εμπόδιο αυτό της αμηχανίας, αν θέλετε, και καταπιάνεται με αυτά τα ζητήματα με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ ανθρώπινος και σε ταξιδεύει. Με έναν τολμηρό και μεθοδικό τρόπο, αυτό που κάνει είναι να μελετήσει τη διαχρονικότητα αυτού του ζητήματος, της ελεύθερης συμβίωσης, εξετάζοντας και αντιπαραβάλλοντας το θεσμό του γάμου και του συμφώνου συμβίωσης και τι σημαίνει αυτό για τις σχέσεις οι οποίες ανήκουν στο καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης. Το βιβλίο λοιπόν ξεκινάει με το παρελθόν, γιατί εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία για τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το γάμο επεκτάθηκε τελικά σε εκείνους που επέλεξαν να συνάψουν ένα σύμφωνο. Εντοπίζει τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο προσεγγίσεις, καθώς και στις προσεγγίσεις στην εκδοχή του 2008, στην νομοθεσία του 2008 για το Σύμφωνο Συμβίωσης και αυτή του 2015, και αναλύει τις διαφορετικές φιλοσοφίες που τις καθοδηγούν. Ίσως το σημαντικότερο από όλα που κάνει εξετάζοντας το παρελθόν είναι ότι αναδεικνύεται συχνά η αδικία διαιωνίζεται ακόμα και όταν η νομοθεσία εξυγχρονίζεται. Δηλαδή, τι συμβαίνει με διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων που ζούσαν, συμβίωναν σε ένα καθεστώς προτού αποκτήσουν το δικαίωμα να συνάψουν ένα σύμφωνο συμβίωσης, προτού αυτός ο νομικός εξυγχρονισμός, αν θέλετε, έρθει στη ζωή μας. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτές τις περιπτώσεις που ίσως ένας από τα δύο μέλη αυτής της σχέσης έχει αποβιώσει και το άλλο δεν μπορεί να απολαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.
πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη που νομίζω δεν την κάνουμε συχνά γιατί θεωρούμε ότι κάπως τα πράγματα εξελίσσονται γραμμικά και όλα διορθώνονται. Δεν διορθώνονται πάντα και το αποδεικνύει με έξυπνο τρόπο το βιβλίο. Λέγοντας ότι χρειάζεται να δοθούν μάχες και σε αυτό το κομμάτι. Καθ' όλη τη διάρκεια φυσικά το βιβλίο καταπιάνεται με το παρόν, χαρτογραφεί τα νομικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν και αφορούν τα καθεστώτα ελεύθερης συμβίωσης και διαλευκάνει μια κατάσταση που στους περισσότερους μας, όπως είπα, παραμένει κάπως άγνωστη. Μα ίσως το σημαντικότερο από όλα που κάνει αυτό το βιβλίο είναι πως καταπιάνεται με αρκετή γενναιότητα, θα έλεγα, με το μέλλον. Γιατί αγγίζει μια σειρά από ζητήματα, τόσο νομοθετικά όσο και ηθικά και φιλοσοφικά, που αφορούν την ελεύθερη συμβίωση έτσι όπως αυτή εξελίσσεται και μένει να εξελιχθεί. Τι σημαίνει δηλαδή ο απεγκλωβισμός της ερωτικής σχέσης, αν θέλετε, από την αναπαραγωγική διαδικασία, μια πραγματικότητα που όλο ένα καθιερώνει. Πώς επηρεάζεται η ελευθερία των σχέσεων από το φαινόμενο που ο συγγραφέας αποκαλεί τεχνολογίες της σεξουαλικότητας. Την πλουραλιστική πραγματικότητα, αν θέλετε, της σύναψης ερωτικών σχέσεων που επιτρέπουν πολλές σύγχρονες τεχνολογίες, το Tinder, το Grindr, το Bumble, διάφορες εφαρμογές, που έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουμε τα ζητήματα των σχέσεων. Υπάρχει τελικά πραγματικά ελεύθερη συμβίωση όταν απέναντί μας υψώνεται ένα τείχος από τις διαφημίσεις, από την κουλτούρα, από την ίδια μας την κοινωνία, που σχεδόν επιβάλλει το ζεύγος, σαν ένα μονόδρομο στο πώς μπορούμε σαν άνθρωποι να χτίζουμε τις σχέσεις μας. Και τι συμβαίνει, ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα κατά με, με την έννοια της πολυσυντροφικότητας. Πόσο αμήχανη ή ακαταλαβίστικη και αν παραμένει για πολλούς, τολμώ να σας πω ότι σε ανθρώπους της δικής μου γενιάς είναι όλο ένα και περισσότερο μια πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ζουν σε πολυσυντροφικές σχέσεις, επικαιροποιώντας συνεχώς τους όρους της, ακριβώς. Και ανατρέποντας πολλά πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ελεύθεροι να το κάνουν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις σε αυτή την πραγματικότητα, αλλά ότι από την άλλη δεν είναι μια πλήρης ελεύθερη επιλογή. Και όπως είπα, και μια πραγματικότητα. Εν τέλει, νομίζω το πιο συναρπαστικό με αυτό το βιβλίο είναι ότι καταπιάνεται με ένα πραγματικά αναπάντητο ερώτημα, το οποίο δεν είναι μόνο νομικό, είναι και φιλοσοφικό. Όλοι μας θέλουμε να υπερασπιστούμε την ελευθερία μας, την ελευθερία ενός ατόμου. Τα πράγματα γίνονται πολύ ενδιαφέροντα όταν ακριβώς αυτή η ελευθερία έχει να κάνει με δύο άτομα πλέον. Με το πώς δύο άτομα εξασκούν την ελευθερία τους σε ένα καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης. Είναι πραγματικά αναπάντητο αυτό το ερώτημα. Και όπως είπε και η Τζίνα και ο ίδιος ο Βασίλης, δεν απαντιέται στάσιμα. Είναι κάτι το οποίο θέλει διαρκώς να επικαιροποιείται. Εν τέλει, θέλω να καταλήξω με ένα μήνυμα υπέρ των νομικών βιβλίων. Γιατί νομίζω παίρνουμε τα βιβλία για να ταξιδέψουμε, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, γι' αυτό τα διαβάζουμε. Και το συγκεκριμένο βιβλίο πραγματικά με ταξίδεψε. Με έκανε να αναρωτηθώ για διάφορα καθημερινά πράγματα τα οποία θεωρούμε λίγο πολύ δεδομένα. Το ίδιο κάνει και η λογοτεχνία. Μας ανοίγει τα μάτια απέναντι σε αυτά τα οποία βρίσκονται ήδη μπροστά μας, αλλά δεν τα σκεφτόμαστε. Δεν έχουμε το λεξιλόγιο, τη φαντασία να καταπιαστούμε με αυτά με την ευθύτητα που τους αρμόζει. Και τελικά αυτό το βιβλίο με έκανε, όπως και την Τζίνα, να καταλήξω στο γεγονός ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, τα πιο ιερά και εκτιμένα, δεν είναι στάσιμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει συνεχώς να το υπερασπιστείς. Και ανάμεσά τους βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή μας, που είναι η ελευθερία μας να ζούμε και να συμβιώνουμε ευτυχισμένοι με τον άνθρωπό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, για την πρόσκληση να βρεθώ σε αυτή την παρουσίαση. Θα σου παραδώσω τώρα το μικρόφωνο για να μας πεις και εσύ το λόγο για το έργο. Θα σου κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση και να σου δώσω την μπάσα. Κάποια στιγμή ρωτάς στο επίμετρο, και μάλιστα σημείωσα το απόσπασμα γιατί σκέφτηκα ακόμη και στο διαβάσω, γιατί να σας βάλω σε αυτή τη διαδικασία, αν χρειάζεται να είναι ρυθμισμένο όλα. Που εδώ είναι, αυτό είναι βασικό ερώτημα, έτσι. Για τα πάντα θα έλεγα. Και ειδικά οικονομικά, υποθέτω ότι σας απασχολεί, ότι υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο. Αναρωτιέται ο Βασίλης, αφού πρώτα έχει ξοδέψει ένα ολόκληρο βιβλίο για να γράψει αυτό. Αναρωτιέται κάποια στιγμή στο τέλος, εάν δύο άτομα αποφασίσουν να ζουν έτσι ελεύθερα, δεν θέλουν να έχουν κανένα θεσμό του αστικού δικαίου να ορίσει με κάποιο τρόπο τη σχέση. Χρειάζεται να είναι ρυθμισμένα. Χρειάζεται, αδερφέ, όλα να είναι ρυθμισμένα σε αυτή τη ζωή. Και κάπου εδώ σε βάζει στις σκέψεις. Νομίζω δεν θέλει να το απαντήσει ο ίδιος Θεός, παρότι έχει δώσει ήδη την απάντηση
στον υπότιτλο, διότι όταν η αυτοκρατορία των Σιμενέζων ουσιαστικά σε βάση με μια διαδικασία που μπορεί να στην ρύθμιση. Η Σιμένεση είναι μια συνθήκη ρύθμιση, έτσι δεν είναι. Αλλά το αφήνει λίγο και σε βάζει και σε εμάς αυτό το ερώτημα. Ξέρετε, συνήθως αυτά είναι που λες, δεν δίνω. Εμείς μιλάμε εκείνο, δεν δίνω σημασία. Ακόμη και σε γάμο, μπορεί να περάσει καταπληκτικά στην τελετή και να τη νιώσει πάρα πολύ μέσα σου, μετά να γράψει τα χαρτιά, ξέρετε, να έχει όλο αυτό και μετά κάποια στιγμή χωρίζει και τότε καταλαβαίνει. Για να μην τα ανοίξω, προκύψε και λέω άλλα πολλά. Αλλά τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό και την αξία των ρυθμίσεων. Νομίζω η Πάσα. Ό,τι συνέντευξη σου να απαντήσω. Ναι. Είμαστε σε βέβαιη συμπίεση με την πολλά χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να το ομολογήσουμε τώρα. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Είναι πολύ συγκινητικό. Τον παλεύω να υπογράψουμε το χάρτη. Όχι, όχι. Ελεύθερη. Είναι πολύ συγκινητικό σήμερα αυτό. Είμαστε ανάμεσα σε πάρα πολλούς φίλους, συνεργάτες, συγγενείς, δασκάλους, πρότυπά μας στη δουλειά. Είναι πολύ, πολύ όμορφη αυτή η παρουσίαση εδώ. Είμαστε έτσι πιο οικογενειακά, ας πούμε. Δεν θέλω να πω πολλά, ο συγγραφέας δεν πρέπει να μιλάει. Για το βιβλίο, τα έχει πει όλα στο βιβλίο, υποτίθεται, οπότε κρίνεται μόνο γι' αυτό. Όμως μου αρέσει που λέτε ότι σας αρέσουν νομικά βιβλία, γιατί ήταν μια επιλογή πολύ ξέρεις, τολμηρή το να μην πάω σε τόση σάκουλα που είναι ο εκδότης μου και να αποφασίσω ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να βοηθηθεί σε ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο έχει ερωτήματα νομικά. Είναι κάτι, και... αν μου επιτρέψετε, κάτι που το κάνεις και το e-lawyer ναι. Και το έχεις κάνει πάρα πολύ στα social media και μάλιστα εγώ τον εμένα Βασίλη σαν δημοσιογράφος που μου έχει φανεί τα πράγματα που διαβάζω του Βασίλη μου έχουν φανεί σαν ανύποπτο χρόνο, αδιανόητα χρήσιμα, τα επαναφέρω έτσι και δεν το φαντάζομαι. Ναι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι η νομική γνώση δεν πρέπει να παραμένει σε μια ατιστή κάστα που να περιφρουρείται έτσι τόσο αυστηρά με επαγγελματικούς όρους, αλλά πρέπει όλοι να είμαστε κοινωνοί και ίσως και η εκπαίδευση θα πρέπει να το περιλαμβάνει πιο εντατικά αυτό. Οπότε είναι ένα βιβλίο που όντως η στόχευσή του είναι να απευθυνθεί στο ευρύτερο κοινό. Η αφορμή ήταν η προκήρυξη της Ακαδημίας Αθηνών με αυτόν τον τίτλο, έτσι να το πούμε και αυτό, το οποίο εμένα με αρέθησε πάρα πολύ γιατί ως δικηγόρος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε, επειδή υπάρχουν και συνάδελφοι εδώ, δεν υπάρχει δικηγόρος οικογενειακού δικαίου να μην έχει ασχοληθεί με το πρόβλημα του να έρθει ένα ζευγάρι ή ερωτηζόν από ένα ζευγάρι, έτσι, και να έχει το πρόβλημα του τι θα κάνει τώρα που είτε έχει λήξει η σχέση, είτε θέλει να γίνει κάποια ρύθμιση ειδικότερη, και εκεί τραβάμε τα μαλλιά μας, γιατί ενώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τις επιλογές του γάμου, του συμφώνου κλπ, δεν τις έχουν τιμήσει. Όμως υπερασπιζόμαστε και αυτή την ελευθερία. Δηλαδή, αυτή είναι η υπέρβαση αυτή που γίνεται σε αυτό το βιβλίο. Να υπερασπιστούμε και την ελευθερία του να είσαι σε ελεύθερη συμβίωση και να υπενθυμίσουμε, ή μάλλον όχι να υπενθυμίσουμε, να τονίσουμε ότι ξέρεις, δεν είναι τόσο αρρύθμιστο. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, που λένε. Δεν είναι τόσο αρρύθμιστο. Θα μου πεις εδώ γίνονται γάμοι και δεν ξέρεις τι διατάξεις διέπουν ένα γάμο, που είναι η πιο σοβαρή δέσμευση από όλες, ας πούμε, πιο στενή κλπ. Και η πιο ρυθμισμένη κατάσταση. Οπότε το θέμα της ρύθμισης έρχεται και επανέρχεται συνέχεια σε αυτή την ανάλυση. Πρέπει, και το μεγάλο ερώτημα του πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλη ρύθμιση. Πρέπει να υπάρχει πιο πολύ. Πρέπει να υπάρχει λιγότερη ρύθμιση. Δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου. Το να την αποφύγεις τελείως δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που, λέει, που έλεγε ο Βοναπάρτης και το έχουμε στο Χριστόφιλο του βιβλίου, γιατί η ελεύθερη συμβίωση δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι περνάμε ωραία, είναι και ότι κάποια στιγμή τελειώνει και μπορεί να τελειώσει με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Αλλά ακόμη και το να περνάμε ωραία, προϋποθέτει μια διαδικασία. Και μέσα στο γάμο. Πες. Ότι δεν είναι μόνο το αστικό, ο γάμος τώρα, δεν είναι μόνο το χαρτί. Και γι' αυτό σας έλεγα και πριν ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο προστατεύει κάθε μορφή, η σκέψη που βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο, προστατεύει κάθε μορφή σημείωση, ακόμη και την πιο παραδοσιακή, ας πούμε, την πιο τέρμα παραδοσιακή που μπορείτε να φανταστείτε. Διότι μην ξεχνάμε ότι εντάξει, ναι, είναι ένα θεσμό του αστικού δικαίου και μπράβο και κάνουμε το δουλειό, αλλά όλη η καθημερινότητα είναι η καθημερινότητα. Και έχω καθένα να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι ακριβές ότι δεν έχουμε ασχοληθεί με το θέμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο υλικό βρήκα από καθηγητές νομικής, αλλά και από συναδέλφους που έχουν πιάσει τα ζητήματα της ελεύθερης συμβίωσης διαχρονικά από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα. Αυτή ήταν η έρευνα που έκανα. Και που πόσο εντατικά ας πούμε, έχουν ασχοληθεί άνθρωποι, αλλά δεν έχει συστηματοποιηθεί και δεν έχει καταγραφεί σε ένα ενιαίο κείμενο, αν θέλετε, που να απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό. Αυτή είναι η διαφορά που γίνεται με αυτό το έργο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
Και νομίζω το νόημα είναι τώρα να δώσουμε στους ανθρώπους που είναι μαζί μας το λόγο, όταν αν έχουν ερωτήσεις. Καταρχήν θέλω να πω, εγώ είμαι συνάδελφος με τον Βασίλη και θέλω να πω ότι πάντα έχει μια πολύ προχωρημένη σκέψη σε σχέση με κανονικά. Δηλαδή, πηγαίνει πάντα παρακάτω. Θέλω να πω, Βασίλη μου, το εξής, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, το πήρα τώρα, άρα αυτά που θα πω θα είναι κάπως εκτός και μπορεί να συμπεριλαμβάνονται. Θέλω να πω ότι πραγματικά χρειάζονται, όπως το είπες, Βασίλη, χρειάζονται ρυθμίσεις. Η ελεύθερη συμβίωση χρειάζεται ρύθμιση. Το θέμα εδώ που βλέπω και που μου άρεσε ιδιαίτερα είναι το θέμα της συνένεσης. Στην ελεύθερη συμβίωση, άρα τοποθετείται ένα θέμα συνένεσης, το οποίο προχωράει πολύ τα πράγματα και είναι προς τιμή σου, Βασίλη, το κάνεις. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι θεωρώ ότι τοποθετεί ένα θέμα που ξεφεύγει από το διαδικό σύστημα των σχέσεων, λέτε και σε μια κοσμοθεία σχέσεων με παραπάνω συντρόφους. Άρα είναι κάτι που τοποθετεί πρώτη φορά και είναι κάτι που δεν το είχα σκεφτεί και πράγμα που το σκέφτηκες, άρα είναι, μπορούμε να τα προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Ένα τρίτο που πρέπει να πω είναι ότι ήδη υπάρχουν στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα αποφάσεις και για την κάθε συμβίωση. Το ΔΕ έχει βγάλει απόφαση, την οποία την έχω στο νοτό μου να βάλει και την έχω σχολιάσει, αλλά δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Τώρα οφείλω να πω, έχω μεγάλωσα και γέρασα, Βασίλη, αλλά η μνήμη μου δεν μου βοηθάει πάντα. Λοιπόν, έχει βγάλει απόφαση το ΔΕ που λέει ότι διαμορφώνεται με την ελεύθερη συμβίωση ένα καθεστώς υποχρεώσεων και δεσμεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να πληρώσει, να καλύπτει ασφαλιστικά και τον συμβιούντα. Αυτό είναι πολύ ωραία απόφαση. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αναπτύξει πάρα πολύ το θέμα της ευρύτητας της λέξης οικογένεια, στην οποία συμπεριλαμβάνει και την ελεύθερη συμβίωση. Πρέπει να πω, και ήμουν και εγώ από αυτούς που το σπρώξανε λίγο το θέμα, στο ποινικό κώδικα στη λέξη οικείος, περιλαμβάνεται και η ελεύθερη συμβίωση και στον ελληνικό ποινικό, δηλαδή μια δειλή, ας πούμε, προσέγγιση, αλλά προσέγγιση. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει αρχίσει και παίζει δυναμικά. Θα έλεγα εγώ σαν σκέψη ότι και το τοποθέτησε σαν ερώτηση προς τον Βασίλη. Εάν εντασσόταν, που είναι πολύ πιο εύκολο μετά την υπερβολική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εντάσσει την ελεύθερη συμβίωση στην οικογένεια, αν εντασσόταν και στο ελληνικό δίκαιο η ελεύθερη συμβίωση στην οικογένεια, θα έλυνε τα θέματα με την ένταξή της στην έννοια, δηλαδή την νομική ένταξή της. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση και την ερώτηση. Πράγματι, από το 2006 που έχουμε το νόμο για την ενδοοικογενειακή βία, εκεί περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής και περιλαμβάνονται και η συντροφή και η πρώην συντροφή. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχει λήξει η ελεύθερη συμβίωση και γίνει κάποιο έγκλημα σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζεται όμως για την ενδοοικογενειακή βία. Που σημαίνει αυτεπάγγελτο, που σημαίνει πάρα πολλές εγγυήσεις, ώστε να είναι πιο εύκολη η παρέμβαση της πολιτείας για την δίωξη αυτών των εγκλημάτων που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε, όπως έχει γίνει ένα βήμα. Αλλά σαφέστατα υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα και η απόφαση που είπατε του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επιβάλλει, νομίζω, την αναγνώριση και σε νομοθετικό επίπεδο πια. Δηλαδή, όντως υπάρχουν ακόμα κενά που, όσο και μας τρομάζει η υπερβολική ρύθμιση, στις ακραίες εκείνες περιπτώσεις που πια πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει, νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο, ειδικά το ποινικό δίκαιο, να μπορεί να παρεμβαίνει. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Επειδή έχουμε ένα κοινό ενδιαφέρον, ασχολούμαι πάρα πολύ στα ρεπορτάζ μου με το τι συμβαίνει με την έννοια του απορρίτου και της ιδιωτικότητας στη σήμερα ημέρα που τα τεχνολογικά δεδομένα έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Και ξέρω ότι το ένστικτό σου είναι να υπερασπίζεσαι πάρα πολύ το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Και είναι αυτό που είπα λίγο και προηγουμένως, ότι και εγώ ενστικτοδός θεωρώ ότι είναι κάπως αντίθετο αυτό με την έννοια του ότι πρέπει να ρυθμίσουμε το καθεστώς της ελεύθερης συμβίωσης. Οπότε, επειδή γνωρίζω
αν θέλεις, και τις απόψεις σου επί του θέματος, να ρωτήσουμε πώς γεφύρωσες, αν θέλεις, αυτές τις δύο προσεγγίσεις και πώς γίνεται τελικά να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα ρυθμίζοντας ταυτόχρονα τα καθεστώτα της ελευθερίας συγκέντρωσης. Με λίγο θετική στήση, βέβαια, γιατί και η ιδιωτικότητα είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Δηλαδή είναι ρυθμισμένο στην αμυντική του διάσταση. Δεν θέλει να παρεμβαίνει. Αυτό σημαίνει σεβασμός της ιδιωτικής ζωής. Οπότε αυτό θα σημαίνει ότι δεν θέλω να παρεμβαίνει καθόλου στο πλαίσιο της ελεύθερης συμβίωσης, αφού δεν έχω επιλέξει ούτε το σύμφωνο συμβίωσης ούτε το γάμο. Δεν θέλω καθόλου το γάμο να μπαίνει εκεί. Ωστόσο, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή κόκκινη γραμμή στην οποία το κράτος πρέπει να πάρει. Και αυτό είναι όταν συμβαίνει ένα έγκλημα μέσα σε ένα σπίτι. Έτσι, όταν συμβαίνουν δηλαδή ακραίες συμπεριφορές, οι οποίες διώκονται από τον ποινικό κώδικα, και εκεί πια θέλεις ο αστυνομικός, η πολιτεία να σπάσει την πόρτα, το λέω λίγο σχηματικά, θέλεις οι γείτονες να μπορούν να ειδοποιήσουν την αστυνομία και να ακούσουν κάτι ύποπτο ότι γίνεται στο σπίτι. Και η αστυνομία να μπορεί να παρέμβει αυτή η παγκλήτα με όλες τις εγγυήσεις τις θερμικές που υπάρχουν, δεν λέει κανείς να ξεπεραστούν τα συνταγματικά πλαίσια. Εκεί όμως νομίζω ότι όσο φιλελεύθεροι και αν είμαστε, όσο και αν θέλουμε να μην αγγίζει η πολιτεία την ελεύθερη συμβίωση, νομίζω ότι αυτή η κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστική. Γίνεται φυσικά. Ευτυχώς έχουμε αυτόν τον νόμο, όπως σας είπα πριν, για την ενδογενειακή βία, που εκεί θέλει την κρατική παρέμβαση. Και νομίζω ότι στην πραγματικότητα θα πρέπει να τη θέλουν και οι ίδιοι. Τι θέλουν όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, οι ίδιοι εμπλεκόμενοι στην ελεύθερη συμβίωση. Δηλαδή, εγώ το σκεφτόμουν αυτό και με αφορμή την ακριβώς τα ζευγάρια, όχι τα ζευγάρια, τις σχέσεις τις πολυγαμικές που περιγράφει ο Βασίλης, που λέει ότι δεν υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν έτσι. Επιλέγουν αυτό. Πρέπει σε κάποια φάση που κάτι θα χρειαστεί, πρέπει αυτό το πράγμα να μπορεί να αναγνωριστεί, να μπορεί να ρυθμιστεί. Αυτό ο φιλελευθερισμό είναι ο φιλελευθερισμό των ανθρώπων που τα πράγματα είναι όλα καλά. Όταν στραβώσει είναι, και υπερχίζει και ο φιλελευθερισμό τριμώχνεται. Όταν στραβώσει το πράγμα. Ή των μωμών Ιούτα, α πούμε, που θέλουν να κατέβονται κάτω γιατί θέλουν να παντρεύονται 15 ας πούμε, άτομα μαζί και την ξαδέρφη που είναι 13, α πούμε, και εκεί υπάρχει μαζί. Όταν χωλαίνει είναι που φαίνεται, νομίζω, η ανάγκη. Και σε ό,τι παρά τα ζευγάρια που. Τα ζευγάρια, είδατε, που λέω σαν να τις σχέσεις τις πολυγαμικές, εκεί πέρα φαντάζομαι η συνένεση είναι ακόμη πλέον πιο επιτακτική. Και ειδικά μου προκύπτουν και θέματα τελικά καθαρά πρακτικά τα λεγόμενα. Διαφωνίες σε ζητήματα μπορεί να είναι ιατρικά, μπορεί να είναι περιουσιακά ή οτιδήποτε, που εκεί γίνεται ένα χάος. Δεν ξέρω αν κάποιο δικηγόρο έχει, αν εσεί γνωρίζετε, κύριε Χεριδάκη, και εσεί που έχετε πει, Βασίλη, κάποιο δικηγόρο που έχει ποτέ τέτοια, που έχει τύχει τέτοια περίπτωση. Αλλά ποτέ δεν θα είναι χάος, έτσι. Αν από δύο άτομα δεν νομίζω ότι θα κάνω. Ναι. Κάποιο σχόλιο, παρατήρηση, ερώτηση. Καλησπέρα. Πολύ ωραία η συνάντηση και μετά την άρση των έτων να έρθουμε πιο κοντά. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πιο πολύ από νομικό ενδιαφέρον και κάθε και εγώ συνάδελφος. Για ποιο λόγο δεν θα χρήζει όντως ρητής διάταξης ρητής εφαρμογής, βέβαια απαντήσατε, είστε θετικοί στις, και δεν θα μπορούσε απλά ο εφαρμοστής του νόμου κατά αναλογία εφαρμογής δικαίου, δηλαδή εφόσον πληρούνται κάποιες προποθέσεις, να μην χρειαζόμαστε να υπάρχει κάποια ρητή διάταξη, αλλά εφόσον βλέπουμε ότι κάποιοι άνθρωποι συμβιώνουν, να εφαρμόζονται αντίστοιχα και διατάξεις περί του γάμου ή του συμβόλου συμβίωσης. Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση και μπαίνει στον πυρήνα βέβαια του θέματος. Γιατί να μην μας αρκεί αναλογική εφαρμογή από το σύμφωνο συμβίωσης ή από το γάμο στην ελεύθερη συμβίωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ θετικό, το έχουν υποστήριξει πολλοί συναδελφοί μου και είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, όταν πρέπει να φτάσουμε στην αναλογική εφαρμογή, πρέπει να την υποστηρίξει κάποιο θεσμικά. Πρέπει ένα δικαστήριο να πει ότι εδώ εφαρμόζονται αναλογικά οι διαφράξεις. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή η περίπτωση του ζευγαριού που αναφέρεται στο βιβλίο. 17 χρόνια ήταν ένα ετερόφιλο ζευγάρι που 17 χρόνια ήταν μαζί. Ο κύριος απέκτησε ένα ακίνητο κατά τη διάρκεια της σχέσης
Και μετά, μετά το θάνατό του, η αδερφή του κληρονόμησε το ακίνητο. Η σύντροφός του όμως πήγε δικαστικά και είπε: μισό λεπτό, εδώ πέρα έχουμε μια σχέση 17 ετών. Δεν είμαι βέβαια ανώδυνη κληρονόμος, αλλά αυτή η σχέση την ξεχνάμε τελείως, δεν έχει απολύτως καμία νομική συνέπεια. Και ο Άριος Πάγος, έπρεπε όμως να φτάσει στον Άριο Πάγο για να το πει έτσι. Ο Άριος Πάγος το 2014 είπε ότι σε όλα αυτά τα 17 χρόνια η συμβίωση συνέβαλε στο να αποκτηθεί το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και άρα η επιζήσασα σύντροφος είχε δικαίωμα με βάση τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πληθυσμό. Τώρα, αυτό, κοιτάξτε, για να φτάσουμε στον Άριο Πάγο να το πει αυτό και να είναι η μοναδική απόφαση και τον επόμενο χρόνο στο νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης περιλήφθηκε και ως διάταξη πια όχι του συμφώνου συμβίωσης αλλά ως ελεύθερη συμβίωση. Είναι η πρώτη περίπτωση στην οποία ο νομοθέτης λέει η ελεύθερη συμβίωση παράγει τα αποτελέσματα του αδικαιολόγητου πληθυσμού ώστε να καλυφθούν τέτοιες ανάγκες κλπ. Στην περίπτωση που έχουμε είτε χωρισμό είτε φύγει ο ένας από τους δύο από τη ζωή. Έπρεπε να το πει όμως. Έπρεπε δηλαδή αυτό που διαμορφώθηκε από τον Άριο Πάγο να αποκτήσει ένα αποτύπωμα στην ισχύουσα νομοθεσία. Και εγώ ως θετικιστής χάρηκα με αυτό, αλλά εντάξει, φαντάζομαι και άλλοι μπορεί να μην χάρηκαν όταν είναι συγγενείς και περιμένουν πως και τι να κληρονομήσουν. Γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα ας πούμε μαύρο, ξέρετε, καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα. Και εκεί είχαμε πρώτη ρύθμιση. Σταδιακά μπορεί να έχουμε και άλλες ρυθμίσεις. Πολύ πρόσφατα, ας πούμε, το ελεκτικό συνέδριο αναγνώρισε ότι για να πάρει στη σύνταξη, για να συμπληρωθούν τα χρόνια, θα λάβουμε υπόψη και τα χρόνια πριν του γάμου για να δούμε αν συμπληρώνεται η πενταετία πώς είναι. Αυτό δεν είναι. Δεν ήταν αυτονόητο καθόλου. Μάλιστα το Συμβούλιο της Επικρατείας, άλλο ένα από το δικαστήριο, είχε κρίνει διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια. Το 2019-20 το ελεκτικό συνέδριο έκανε αυτή την στροφή, ας πούμε, και αυτό πρέπει επίσης να καταγραφεί στην νομοθεσία, νομίζω, για να έχουμε ασφάλεια δικαίου. Δηλαδή, η ασφάλεια δικαίου σε τόσο κρίσιμα ζητήματα που μπορούν να κάνουν άνω κάτω μια ολόκληρη οικογένεια και μια ολόκληρη ζωή τελικά. Νομίζω ότι είναι καλό να τα έχουμε καλοχειρωμένα αρκετά στην νομοθεσία. Φαντάζομαι γιατί έχει περίπλοκο, γιατί εδώ σου καθημερινά πράγματα. Σε ένα ταξί μπαίνει και εκείνη την ώρα πέρα του τι έχει συνενέσει να μπει στο ταξί και ο ταξιδί έχει σιωπηλά συνενέσει να σε πάει στη διαδρομή σου χωρίς να σε φυλακώσει το ξύλο. Εκείνη την ώρα έχει είναι σαν να έχει συνοθεί μια σύμβαση επί τόπου μεταξύ σα. Να πας στην οδική τσέπη. Πρέπει να κάνει συνολικά κάποια στιγμή. Κάνουμε. Δηλαδή το πιο απλό πράγμα, α πούμε, που μετά από 17 χρόνια δεν έχουν υπογραφεί συμβάσει άπειρε και εκείνη την ώρα μεταξύ. Ποιο πάει για νύχτα. Μια προειδοποίηση πρώτα, μετά ένα-δύο σχόλια και στο τέλος μια ερώτηση. Την προειδοποίηση. Ακούστηκε πολύ γλυκά, διαβάζετε νομικά βιβλία. Όσοι εξημών δεν είστε στην νομική, προσέξτε το. Μπορεί ο συνεργός να ξέρει να γράφει. Είμαστε χαμένοι από χέρι εντός. Και να θέλει να γίνει κατανοητός το μέσο νομικό βιβλίο, ψέματα λέω. Το 96,5% των νομικών βιβλίων δεν επιδιώκει να γίνει γενικά κατανοητό. Οπότε κάντε το, αλλά your own risks. Ένα σχόλιο και ένα καταναλογία. Θεέ μου όχι. Ή όχι μόνο. Σίγουρα για να προχωρούν τα πράγματα η αναλογία πολύτιμη. Αλλά η αναλογία πάρα πολύ επικίνδυνη. Ακόμη και άμα δικαστές φωτισμένοι. Και εκεί μη θεωρήσετε ότι η λέξη φωτισμένο δικαστή είναι πολύ ταυτόσιμα τα δύο. Εντάξει, θελήσει να τρέξετε και να στηρίξετε την καταναλογία πρώτη εφαρμογή, αβεβαιότητα. Το μικρό παράδειγμα που εκατομμύριων ετών βρισκόμουν στις Βρυξέλλες, τότε πρωτοείσακτος σε αυτά τα περίεργα όργανα και πρωτοείσακτη και η Ελλάδα. Και υπήρξε ένα θέμα σε ζευγάρι που ένα από τα δύο ζευγάρι. Ένα από τα δύο μέλη ήταν Ελληνίδα, υπήρξε μια μικρή τραγωδία, όχι θάνατος, υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας. Διοικητική πρακτική. Φωνάζουν εμένα και έναν άλλο Έλληνα, διαπρεπέστερο εμούς στη συνέχεια, ρε παιδιά, σε εσάς αν κρινόταν το θέμα, τι θα έκαναν οι υπηρεσίες ποινικών ασφαλίσεων. Λέμε και οι δύο με μία φωνή, άσε καλύτερα, δεν απαντάτε η ερώτηση. 1980, λίγα. Επόμενη ερώτηση.
αν εμείς δώσουμε κάλυψη στο ένα μέρος ζευγαριού και πήγαινε στο δικαστήριο στη χώρα σας το θέμα η κάλυψη, κοιτάμαστε οι δυο, εγώ είμαι δεξιότερος, ο τότε συνάδελφος αριστερότερος. Λοιπόν, βρίσκω εγώ την ταχύτητα να απαντήσω, κοιτάξτε, πιθανόν θα στηριζόταν, αλλά σε πόσα χρόνια. Μιλάμε 81-82. Μετά από καιρό ρωτάμε να μάθουμε τι γίνανε οι άνθρωποι, έτσι. Και μας λέει ο επικεφαλής των κοινωνικών υπηρεσιών του Συμβουλίου Υπουργών τότε, το πήρα πάνω μου και τους δώσαμε την κάλυψη. Πολύ τιμή, γιατί συνέχεια το πρόβλημα εξελίχθηκε σε είδος ανίας. Ανίατη, μακρόχρονη κάλυψη χρειάστηκε. Μακάρι να μην μάθουμε ποτέ την απάντηση στην ερώτησή μας, τι θα γινόταν αν δίκαζαν κτλ. Και τώρα η ερώτηση προς το Σωτηρόπουλο. Από εδώ και πέρα, σαν πώς να περιμένουμε στην ωραία αυτή χώρα, ήλιος κλπ. Ότι θα είναι η εξέλιξη γραμμική, μήπως έχουμε ισογυρίσματα πιθανά, ταχύτητα της εξέλιξης, σοφία της νομολογίας, ευρέα, όχι σημειακή. Ερωτηματικό. Δεν έχω μαγικές ικανότητες. Βέβαια, οι δικηγόροι πρέπει να προβλέπουν. Δηλαδή, αυτή είναι η δουλειά μας. Πρέπει να προβλέψουμε τι θα γίνει σε κάθε υπόθεση. Έτσι. Και επίσης δεν μπορούμε να χάσουμε το σημειακό. Δηλαδή, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Η συστηματοποίηση έρχεται πολύ μετά και ως απόσταγμα πολλών αποφάσεων, μεγάλες συμπηρές κλπ. Πάντως υπάρχουν, νομίζω ότι η ερώτησή σας, κύριε Παπαγιαννίδη, εστιάζει στο αν πηγαίνουμε προς τα μπροστά ή αν έχουμε ισογυρίσματα, που αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομικά και πολιτικά και κοινωνικά, έτσι. Λοιπόν, εδώ μπορεί καθένας να κάνει τις εκτιμήσεις του. Τζίνα, έγραψες κάτι σχετικό, χθες δεν ξέρω πώς έρχεται. Γιατί οι εξελίξεις που έρχονται και από το διεθνές περιβάλλον σε αυτά τα θέματα δεν είναι πάντα αυτό που περιμένει ένας φιλελεύθερος πολίτης που περιμένει την πρόοδο, την εξέλιξη, ότι όλα θα γίνονται καλύτερα σταδιακά κλπ. Και αναφέρομαι φυσικά στην διαρροή του σχεδίου απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε σχέση με το δικαίωμα στην άμβλωση που έχει κάποια αγκάθια μέσα που ενδεχομένως να μας γυρίσουν πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Όμως ας μείνουμε στην ελεύθερη συμβίωση. Να σας πω ότι εμείς ως γραφείο περιμένουμε μια απόφαση η οποία αφορά, η οποία δικάστηκε αυτόν τον καιρό χωρίς δημοσιότητα γιατί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, η οποία αφορά την αναδρομική αναγνώριση πια δικαιωμάτων ελεύθερης συμβίωσης ανθρώπων που ο ένας έφυγε από τη ζωή πριν θεσπιστεί το σύμφωνο συμβίωσης και θα δούμε εκεί τι θα πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί ο Άριος Πάγος επέμεινε ότι δεν είναι οικογενειακή ζωή μέχρι και το έτος 2017 που εξέδωσε την απόφασή του και γι' αυτό πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τόσα χρόνια πια μέχρι πότε ο Άριος Πάγος θα λέει ότι δεν είναι οικογενειακή ζωή δύο άνθρωποι που έχουν ζήσει και αυτοί οι 17 χρόνια μαζί ήταν. Και οπότε θέλω να δω λίγο, αυτή θα είναι μια απόφαση που την περιμένουμε πώς και τι. Έπειτα, υπάρχουν πάρα πολλές εγκριμότητες σε σχέση με τα παιδιά. Τι γίνεται, τα ζητήματα της τέκνο θεσίας, αλλά και της γονεϊκότητας εν γέννη. Χθες, ας πούμε, ένα ομόφυλο ζευγάρι, το οποίο είναι από τις ΗΠΑ και έχουν τελέσει γάμο, είναι και δύο Έλληνες, με κάλεσαν στο τηλέφωνο τι θα κάνουν τα παιδιά τους που είναι πια 12 ετών και τα δύο. Πώς θα γίνει να δύο παιδιά δύο Ελλήνων πολιτών να πάρουν το ελληνικό διαβατήριο, γιατί είναι υποχρεωμένοι να έχουν αμερικανικό διαβατήριο, επειδή εκεί οι γονείς τους τέλεσαν γάμο. Και τους είπα: θέλω 10 χρόνια να μου δώσετε για να λύσουν αυτή την υπόθεση. Δεν θα σας πω το πόσο που ζήτησα. Εγώ νομίζω ότι κάνουμε πίσω βήματα στο ερώτημα. Ευτυχώς βέβαια. Μας έχουν εκπλήξει τα δικαστήρια σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες. Αλλά και ακόμη και υπάρχει ένας νέος συντηρητισμός, ο οποίος έχει αποκτήσει ακόμη και μοντέρνο περίβλημα, πολύ trendy, φεμινιστικό. Πολύ ενδιαφέρον.
πω τον Βασίλη να φτάσω και εγώ την ευχαρίστησή μου και την ευχαρίστησή μου και την παρουσία μου ανάμεσα σε μια πολύ τόσο έτσι, ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Το βιβλίο ξεκίνησα να το διαβάζω, δεν το έχω ολοκληρώσει. Ως νομικός μπορώ να πω ότι είναι ένα βιβλίο, και εδώ δεν είμαι αντικειμενικός, δεν μπορώ να βγάλω το καπέλο του νομικού, αλλά ως νομικός βλέπω ένα βιβλίο που είναι, και ιδίως ως δικηγόρος της πράξης, όχι ακαδημαϊκός, ένας λόγος εξαιρετικός, κατανοητός, και από ό,τι αντιλαμβάνω και από τις αντιδράσεις και του κοινού, των μη νομικών, κατανοητότατος και έτσι ευχάριστος και από τους υπόλοιπους. Σε αυτά που έχουν ήδη υποθεί, να προσθέσω τα εξής. Ότι σωστά, νομίζω και εσύ από αυτά που, γιατί στο επίπεδο δεν έχω φτάσει, αντιλαμβάνομαι ότι συμφωνείς και εσύ ότι κάθε κοινωνική συνύπαρξη, κάθε ελληνεπίδραση ανθρώπων ρυθμίζεται. Εντάξει. Στον δρόμο να βγούμε, να πάμε να περάσουμε απέναντι, υπάρχουν κανόνες που διέπουν αν επιτρέπεται να περάσουμε απέναντι στον δρόμο. Θυμάμαι τον καθηγητή μας, τον Νίκο Αλιδιζάντο, που έβγαζε το άλλο κλιμάκιο, δυστυχώς δεν ήμουν στο κλιμάκιο το δικό του, συμβολή Όλωνος και Ασκληπιού, και του ζητούσε τους φοιτητές να πει: Πού είναι, πείτε μου, πού βλέπετε μια διοικητική πράξη. Είναι το φανάρι το οποίο αναβοσβήνει αυτόματα και αποτελεί μια αυτόματη διοικητική πράξη. Άρα ο νόμος είναι παντού, κάποιες φορές και δια της ανυπαξίας του. Και σε αυτό θέλω να. Άρα λοιπόν, πριν περάσω στο θέμα της μη ρύθμισης, άρα μιλάμε για γενικές ή ειδικές ρυθμίσεις. Τίποτα δεν είναι εντελώς αρρύθμιστο. Δεν πρέπει να μας ξενίζει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ ανθρώπων. Παροδική μη έχει κάποιες νομικές πτυχές, άλλες περισσότερο έντονες, άλλες λιγότερο. Απλά ο γάμος πρώτα απ' όλα και η ελεύθερη το σύμφωνο συμβίωσης δευτερευόντως είναι ένας θεσμός, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων δικαίου που επιλέγοντας το κουμπί γάμος τα παίρνει όλα από αυτά τα πακέτα. Στην περίπτωση της ελεύθερης συμβίωσης λοιπόν έχουμε ένα τρίτο σκαλί, αν τα βάλουμε έτσι, έχουμε το γάμο στο πάνω-πάνω σκαλί, το σύμφωνο συμβίωσης στο δεύτερο, την ελεύθερη συμβίωση στο τρίτο και υπάρχουν και παρακάτω σκαλιά όπως φαίνεται για το βιβλίο. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες μορφές οι οποίες ακόμα δεν έχουν ανέβει σε κάποιο σκαλί. Ήδη όμως η ελεύθερη συμβίωση από τις μέρους ρυθμίσεις στην ένωμη τάξη βλέπουμε ότι έχει έναν σημαντικό βαθμό ειδικής ρύθμισης. Για να μην κουράσω, δεν ξέρω, μιλάω και ενδεχομένως και ως νομικός και μπορεί να κουράζω λίγο παραπάνω για τη συνάδελφο που είπε για το θέμα της... Και εσείς απλά τα λέτε. Ναι. Το θέμα της αναλογίας. Η αναλογία είναι ένα πολύ ιδιαίτερο εργαλείο. Για να τι θέλει για να το εφαρμόσουμε αξιολογική ομοιότητα, όπως λέει η θεωρία, δηλαδή να έχουμε δύο καταστάσεις, το α και το β, που να θεωρούμε παράλογο, να το πω έτσι, αδιανόητο αυτά τα δύο πράγματα να έχουν διαφορετική ρύθμιση. Νομίζω ότι και δεν μπορούμε τόσο εύκολα να πούμε, συγκρίνοντας το γάμο που επιλέγω το κουμπί, εντάξει, επιλέγω το κουμπί να πάρω όλο το πακέτο των ειδικών ρυθμίσεων και την ελεύθερη συμβίωση που καταρχήν οι συμβίοι μάλλον δεν θέλουν και κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση, δεν γουστάρουν να μπουν σε αυτό το τρυπάκι, γι' αυτό και δεν έχουν επιλέξει το κουμπί του γάμου. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, μέσα εισαγωγικά νομικά επικίνδυνο, δεν το λέω, δεν βάζω κάποιες άλλους κινδύνους, να έρθω και να φορά παρτίδα, ας πούμε, να πάρω ό,τι, να κάνω copy-paste, που λέει ο λόγος, τον γάμο. Όχι, στην... γιατί μπορεί εκεί να σε αναγκάσει, να σου πει, μετά ο άλλος είσαι αναγκασμένος να υποβάλεις εκείνη η φορολογική δήλωση, ας πει, το κράτος μια μέρα. Και για να γίνει αυτό αντιληπτό, πρέπει να καταλάβουμε και την... η θελημένη βούληση του νομοθέτη, αν τον βάλουμε σε ένα εικονικό πρόσωπο, να μην ρυθμίσει κάτι. Ασχέτως αν πολλές φορές αυτή η αποτιμία ρύθμισης μπορεί να είναι αντισυνταγματική, αλλά καταρχήν την βλέπουμε ως υπαρκτή, και απ' την άλλη και την επιθυμία των ιδίων των συμβίων να μην θέλουν να ρυθμίσουν. Ναι, ναι. Άρα και από αυτές τις δύο περιπτώσεις πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο ζήτημα της επιλογής της αναλογίας. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία θα πω. Ότι με το Φώτη είμαστε
μαζί από το πρώτο έτος της νομικής και έχουμε ακριβώς την ίδια νομική σκέψη. Έχουμε την ίδια ακριβώς νομική εκπαίδευση και συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά ο Φώτης δεν το έχει τελειώσει το βιβλίο. Οπότε εγώ τώρα θα συμπληρώσω κάτι. Θα συμπληρώσω κάτι στη σκέψη του. Γιατί πραγματικά μπορεί, αφού δεν έχει επιλέξει το γάμο, έχει επιλέξει το αρίθμιστο. Είναι όμως. Συνεχίζει μετά το βιβλίο, έτσι. Είναι όμως μια γνήσια για όλους τους ανθρώπους μη επιλογή το ότι δεν θέλω να κάνω.